Εμείς θα μείνουμε στην τοπική επικαιρότητα, θα αλλάξουμε δήμο, θα έρθουμε στον Δήμο της Οροδέας, όπου από το πρωί επικρατεί ιδιαίτερη ανησυχία. Έχουν ακουστεί πολλά για μια απόφαση μετακίνησης νοσηλευτικού προσωπικού από τον Ποδοσάκιο στο Μαμάτσιο, το οποίο αφενός είναι μια διαδικασία που ακολουθείται συχνά σε μια προσπάθεια να μην γίνουν προσλήψεις, να καλυφθούν κενά με μπαλώματα, αλλά από την άλλη είναι και μια περαιτέρω αποδυνάμωση ενός νοσοκομείου, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει σοβαρά ζητήματα, με σημαντικότερο τη μη λειτουργία της ΜΕΘ. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Μαυρίδης, ενώ θα έχουμε στη συζήτησή μας πέρα από τον Θοδωρή Καρυπίδη και τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος πέρα από νοσηλευτής και μάλιστα στον Ποδοσάκιο είναι δημοτικός σύμβουλος Εορδέας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Να ακούσουμε τον Κώστα. Κώστα, παρακαλώ. Ένα σχόλιο μονάχα, μια φράση. Τώρα, με εντέλεστε, δεν γίνεται υγεία. Καλή είναι η μετακίνηση για να στελεχωθεί και να ενισχυθεί ένα νοσοκομείο, κυρίως η μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποδυναμώνεις κάτι άλλο για να ενισχύσεις κάποια δομή. Το θέμα προέκυψε από χθες, έχει εκδώσει ανακοίνωση το Σωματείο των Εργαζομένων. Έκτοτε υπήρξαν και πολλές ανακοινώσεις από φορείς της περιοχής για τη μετακίνηση με απόφαση της Τρίτης ΥΠΕ τριών νοσηλευτών, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλοι για να ενισχυθεί η λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας. Θυμίζω ότι και στο Ποδοσάκιο υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι όμως κλειστή από τον περασμένο Φεβρουάριο. Τρία άτομα, έτσι, τρεις νοσηλευτές. Ναι, είχαμε ανακοινώσεις και από το Δήμο Εορδέας και από βουλευτές περιοχής και διάφορα. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, τι συμβαίνει ακριβώς? Να πούμε ότι στην ουσία εδώ έχουμε άλλο, ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά που λέγεται υποβάθμιση και υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση της δημόσιας δωρεάν υγείας, ό,τι έχει απομείνει μάλλον από αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε δημόσια και δωρεάν υγεία και εμπροκειμένως στην περιοχή μας. Να θυμίσω ότι είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, το προηγούμενο διάστημα, ο οποίος τι είχε αναφέρει, αν θυμάστε, γιατί έτυχε εγώ να μην είμαι στη συνάντηση εκείνη. Μας είχαν κρατήσει απ' έξω οι αστυνομικές δυνάμεις εκείνη τη συνάντηση. Είχε αναφέρει ότι η ΜΕΘ του Ποδοσφαιρικού Νοσοκομείου θα λειτουργήσει κανονικά ή γίνονται προσπάθειες για να λειτουργήσει κανονικά. Αυτό λοιπόν δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Να πω επίσης στο κοινό που μας ακούει ότι από τον Νοέμβριο του 2023 η ΜΕΘ είναι κλειστή. Μία ΜΕΘ για την οποία οι κάτοικοι της περιοχής, το ιατρικό προσωπικό, έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα. Το ιατρικό, το υγειονομικό προσωπικό έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα για να αναπτυχθεί, να λειτουργήσει. Μάλιστα στην περίοδο του COVID η ΜΕΘ συνέβαλε τα μέγιστα στη διάσωση του κόσμου. Άρα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ και να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά τι σκοπό έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το Υπουργείο Υγείας, αλλά και αυτό που λέμε ο σχεδιασμός, η χάραξη αυτού που λένε νέος υγειονομικός χάρτης. Γιατί πρέπει να τα δούμε όλα αυτά συνδεδεμένα. Νέος υγειονομικός χάρτης για τα νοσοκομεία της περιοχής, για το πώς σκέφτονται η κυβέρνηση και η περιφέρεια στο πώς θα σχεδιάσουν την υγεία του λαού το επόμενο διάστημα. Άρα γι' αυτό λέω ότι έχουμε άλλο ένα επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ. Οι μετακινήσεις των συναδέλφων μας είναι ένα ακόμα κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα νοσοκομεία μας είναι υποστελεχωμένα. Και όχι μόνο τα νοσοκομεία, όλες οι δομές υγείας είναι υποστελεχωμένες, ανεξάρτητα από το τι δημοσιεύουν κάθε φορά οι διάφοροι διοικητές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσλήφθησαν. Πρόκειται για ως επιτοπλίστων προσλήψεις ήδη εργαζομένων, οι οποίοι αλλάζουν τις συμβάσεις τους και κάποιοι μονιμοποιούνται. Και κύριε Παπαδόπουλε, η εικόνα την οποία γνωρίζουν οι Δυτικομακεδόνες δεν μπορεί να αλλάξει από την ανακοίνωση που θα διαβάσουν, βλέποντας τις δυσκολίες που έχουν στην πρόσβαση, στην καθημερινότητά τους. Αν οτελεί, να ακούσουμε τον Θοδωρή. Θοδωρή. Βεβαίως. Η μετακίνηση των τριών νοσηλευτών είναι το αποτέλεσμα, αλλά αναδεικνύει και τα αργά αντανακλαστικά όλων μας. Τι εννοώ? Όταν κλείνει η ΜΕΘ από τον Νοέμβριο του 2023 και είμαστε στο Νοέμβριο του 2024, να περιμένουμε και τα χειρότερα. Δεν μπορεί να περιμένει ένα χρόνο να έχει μια κλειστή ΜΕΘ, που δεν την έχει ανάγκη μόνο Δυτική Μακεδονία, την έχει ανάγκη όλη η χώρα και αποδείχθηκε από την πανδημία και όταν έχουμε περιστατικά που αυτά γίνεται η διακομιδή τους εκεί που υπάρχει κρεβάτι. Και η χώρα έχει ανάγκη από κρεβάτια. Άρα λοιπόν σε μια χώρα που έχει ανάγκη από κρεβάτια ΜΕΘ, να έχει μια ΜΕΘ υποδειγματική που έχει δώσει δείγματα γραφής διαχρονικά. ΜΕΘ είχε τον Ποδοσάκιο και δεν είχε για παράδειγμα η Κοζάνη. Η Κοζάνη έχει μονάδα αυξημένης φροντίδας. Και προστρέχαν εκεί άπαντες.
έτσι, και από τη γειτονική χώρα, και από την Αλβανία και από τη Βόρεια Μακεδονία, πολλές φορές φέραν περιστατικά να εξυπηρετηθούν εκεί. Με μία ΔΕΗ που έχει φοβερά εργατικά ατυχήματα όταν ήταν εν λειτουργία πλήρη και προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες, να μην χάνουμε τον κόσμο μας. Μένει κλειστή ένα χρόνο, γίνονται τι γίνεται, το ξεχνάμε όλοι και ερχόμαστε σήμερα να το ξαναθυμηθούμε γιατί παίρνουν τρεις νοσηλευτές. Υπήρχε υπουργική διαβεβαίωση όμως. Νομίζω οι πολιτικές διαβεβαίωσεις όταν κρατούν ένα χρόνο για μια μονάδα εντατικής θεραπείας που έχει να κάνει με τη ζωή, γιατί φλερτάρεις με το χρόνο όταν δεν έχεις μεθ, για να βάλεις εκεί πέρα τον ασθενή που είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους και πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες αυτοί που έχουν και την ευθύνη. Έτσι, πρωτίστως οι βουλευτές μας, οι αυτοδιοικητικοί μας, άπαντες και βεβαίως η κοινωνία. Όπως πολύ σωστά παίρνουν πολλές φορές πρωτοβουλίες. Τον κύριο Παπαδόπουλο, πέρα από εργαζόμενο και δημοτικό σύμβουλο, τον έχουμε δει και σε αγώνες, σε κινητοποιήσεις που γίνονται στο νοσοκομείο. Πρέπει στα θέματα της υγείας να πούμε ότι δεν πάει άλλο. Και σκεφτείτε, και δίνω σκέψη για τροφή. Εάν το Ποδοσάκιο δεν είχε διαχωριστεί από το Μαμάτσιο και ήταν νέο νοσοκομείο με μια νέα διοίκηση. Το αν θα πάρω την νοσηλεύθερη, τον γιατρό και τον πάω σήμερα εδώ αύριο εκεί, δεν μπορεί κανείς να μου το απαγορεύσει. Έχουμε δύο διαφορετικά νοσοκομεία που πάλι δεν απαγορεύονται, αλλά με το εντέλεσθε μετακινούμε κόσμο. Αποδυναμώνουμε και το ένα, αποδυναμώνουμε και το άλλο. Όταν έχουμε γιατρό στον Ποδοσάκιο, παίρνουμε από Κοζάνη, συμπληρώνουμε στον Ποδοσάκιο, και όταν έχουμε στην Κοζάνη, παίρνουμε από τον Ποδοσάκιο και πάμε στο Μαμάτσιο. Και ούτω καθεξής, Γρεβενά, Καστοριά, να μην τα ξαναναφέρουμε. Ή θα γίνει ένας σοβαρός σχεδιασμός και θα αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, ή αλλιώς θα είμαστε εδώ εμείς τώρα, θα συζητάμε και η ζωή θα συνεχίζεται, αλλά τα περιστατικά δεν θα εξυπηρετούνται. Άνθρωποι μας θα προστρέχουν σε ιδιώτες να βρουν την υγεία τους. Και στη χειρότερη, να χάνουμε και ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε την ποιότητα της παροχής υγείας που θα έπρεπε να έχουμε και οφείλει η πολιτεία να την παρέχει και από το Σύνταγμα και από τα χρήματα και από τους φόρους που της δίδουμε. Εκτός και αν αυτός είναι ο σχεδιασμός. Είπαμε νέος οδικός χάρτης. Το τι σκέφτεται ο καθένας, το πάρει στο σπίτι του. Αν σκέφτεται και το πάει στο κοινοβούλιο και το νομοθετεί, εκεί έχουμε ευθύνη όλοι μας που του δώσαμε το δικαίωμα να νομοθετεί κατά αυτόν τον τρόπο. Κύριε Παπαδόπουλε. Κοιτάξτε, αυτοί οι σχεδιασμοί δεν έχουν πέσει από το πουθενά. Έτσι. Είναι προσανατολισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση και η σημερινή αλλά και η προηγούμενη, γιατί να βάλω εδώ έναν αστερίσκο και κρατήστε το αν θέλετε. Η νομοθεσία, αν θέλετε, για τις μετακινήσεις δεν είναι σημερινή. Έχει έρθει από προηγούμενη κυβέρνηση, είναι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η νομοθέτηση αυτή για τις μετακινήσεις, τις αναγκαστικές μετακινήσεις. Και θέλετε, την έχουμε καταγγείλει διαχρονικά, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρεις σήμερα τον επόμενο μήνα πού θα βρίσκεσαι και πού θα δουλεύεις. Αν θέλετε να θυμίσω, και είχατε και στην, δεν ξέρω, προχθές στην κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Παπαδόπουλε, δεν θέλω να κάνουμε πολιτική στα θέματα της υγείας, αλλά είναι άλλο να έχεις το σπαθί πάνω από το κεφάλι σου και να σου λέει δεν θα προσλάβεις, και θα είναι 10 προς 1 ακούστε τώρα, και άλλο να έχεις φύγει από τα μνημόνια, να μην υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, να μην αντικαθιστάς ούτε τους συνταξιούχους, και να παίρνεις χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και να κάνεις τεστ, ξέρω εγώ, για τον καρκίνο του εντέρου που θα το έδινες στο δημόσιο νοσοκομείο, ακόμη και σε έναν ιδιώτη με 2 ευρώ, και το κάνεις τεστ με 10. Είναι τα φρέσκα κάστανα αυτά. Μην πούμε και τα παλιότερα. Έτσι, αν μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση, δεν θα οδηγηθούμε κάπου. Ακούστε λίγο, γιατί γνωριζόμαστε καλά στην περιοχή. Επειδή γνωριζόμαστε, γι' αυτό τα λέω. Κάποτε και οι περιφέρειες ζητούσαν να πάρουν υπευθύνη τους στα νοσοκομεία. Αυτό θα είχε τραγικά αποτελέσματα. Έτσι. Λοιπόν, το παραβλέπουμε και ας πω κάτι που ήθελα να συμπληρώσω. Αυτό το πρόβλημα που καλυκράτησε. Αναφερθήκατε στον κύριο Παπα-Νικολάου, συνεχίστε. Ναι, γιατί είχατε προχθές τον γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας των Γιατρών. Ναι, ναι, ο οποίος είχε αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά για την κατάσταση που υπάρχει και με τις ΜΕΘ και γενικότερα τις ελλείψεις. Εγώ θέλω να βάλω 2-3 ζητήματα ακόμα, γιατί υπάρχει ευκαιρία και δίνεται σε αυτή τη στιγμή. Σοβαρές ελλείψεις, τραγικές ελλείψεις υπάρχουν και με τους γιατρούς στην παθολογική του Ποδοσάκιου. Το είχαμε αναδείξει και σαν αγωνιστική συσπήρωση. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τη στάση του διοικητή του Ποδοσάκιου, ο οποίος βγήκε και κατήγγειλε ότι ήταν ανακριβή και αναλυθή τα όσα καταγγέλαμε τότε που είχε μπει σε κλειστή εφημερία. Βεβαίως ποτέ δεν βγήκε να εξηγήσει και να πει ποιο ήταν το αναλυθές. Όλοι ξέρανε και είχε μπει σε κλειστή εφημερία η παθολογική. Κακός κουβάλησε γιατρό από τη Θεσσαλονίκη για να ανοίξει η εφημερία. Όλοι γνωρίζουν λοιπόν τα προβλήματα και στην περιγραφή είμαστε πολύ καλοί. Οι λύσεις όμως δεν έρχονται αν δεν χρηματοδοτηθεί και αν δεν χρηματοδοτηθεί η υγεία και τα νοσοκομεία στην περιοχή
και αν δεν γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κώστα. Αυτή είναι η ουσία, ναι, αυτή είναι η ουσία του προβλήματος σήμερα. Και φυσικά χρήματα υπάρχουν από το Ταμείο Ανάκαμψης που είπε και ο κύριος Καρυπίδης, αλλά αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι, δίνονται βορρά στο ιδιωτικό, στην ιδιωτική υγεία. Έκανε την, και πού είστε ακόμα. Σε αυτό την εξαγγελία προχθές ο Πρωθυπουργός για 37.000 απογευματινά δωρεάν χειρουργία, γιατί το περάσαμε το σκόπελο των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων που δεν περπάτησε για διάφορους λόγους, δεν περπάτησε στα νοσοκομεία, αλλά τώρα τα δίνουν χρήμα ζεστό στην ιδιωτική υγεία. Εμείς αυτό που δεσμευόμαστε από τη θέση που έχουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε λαϊκή συσπήρωση, είναι ότι τη Δευτέρα που έχει Δημοτικό Συμβούλιο στην Τολεμαϊδα, να φέρουμε, να το ανοίξουμε το θέμα, να τοποθετηθούν και εκεί να πάρουν θέση και σαν Δημοτική Αρχή. Βέβαια, έβγαλε μια ανακοίνωση ο Δημαρχός, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να πάρουμε και πιο δραστικά μέτρα. Γιατί το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, να το πούμε έτσι, κινδυνεύει. Mm-hmm. Κινδυνεύουν τμήματα, κινδυνεύουν κλινικές, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει και η τοπική κοινωνία να πάρει θέση. Και αν θέλετε, γιατί όχι, να βγούμε και πιο αγωνιστικά και πιο διεκδικητικά. Και από όσο ξέρω, το σωματείο του νοσοκομείου έχει βάλει έναν προσανατολισμό αγωνιστικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Σήμερα και έκανε εμείς μία στάση εργασίας τρίωρη. Ένα... Να σας μεταφέρω εγώ ενθυμούμαι ότι για τα νοσοκομεία μας στην Κοζάνη είχε γίνει μία συγκέντρωση. Πότε το 16-17. Στην πλατεία. Μιλάμε για 5.000 κόσμο. Δεν είχε γίνει. Και στην Τολεμαίδα. Και είχε βουλιά. Και καμπάνες χτυπούσαν τώρα και καμπάνες δεν υπάρχουν. Σβήσαν όλα τώρα. Κύριε Καρυπίδη, και το πλαίσιο που βάζεις όμως. Γιατί δεν είναι μόνο. Θέλει και ηγεσίες ο κόσμος για να ακολουθήσει. Με καθαρότητα. Να ακούσουμε και τον Κώστα. Με καθαρότητα. Να σας μεταφέρω και την τελευταία εικόνα. Η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν καθολική σήμερα, στην στάση εργασίας. Σήμερα Κώστα. Θα είναι και το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε και τον Κώστα. Θέλω να μου το απαντήσεις από το ρεπορτάζ. Δηλαδή ένα χρόνο είναι κλειστή. Και δεν είναι ξεμύτη. Με δέσμευση του Υπουργού Υγείας και σε εμάς και σε εμάς εδώ και στους γιατρούς. Στο δελτίο μας το είπε. Στις ευρωεκλογές προεκλογικά, γιατί ήταν και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού για τη Δυτική Μακεδονία ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι αυτό είναι θέμα ημερών, θα ανοίξει. Ένα χρόνο. Ναι, λέω προεκλογικά που ήταν αλλά ένα χρόνο, ένα χρόνο. Θέμα τώρα, η κοροϊδία δεν έχει όριο. Δεν θέλω να το πω έτσι, εγώ λέω υποσχέσεις οι οποίες δεν κηρύχθηκαν. Η υγειονομική... όταν έχουμε κλειστεί τη ΜΕΘ, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να κοιμάται. Και την παθολογική. Και την παθολογική. Και την παθολογική. Δεν μπορεί κανείς να κοιμάται. Δεν αρκείστε, δεν αρκείτε σε μια δέσμευση ημερών που λέει ο Υπουργός και πέρασε ένας χρόνος. Κύριε Καρυπίδη, κάποιοι κοιμούνται ήσυχα γιατί έχουν φτιάξει το ατομικό τους όνειρο. Μάλιστα. Και έχουν χτίσει γύρω από αυτό. Okay. Εγώ είμαι θυμωμένος και θυμωμένος, δεν μπορώ να πω. Όχι, ρώτησα τον Κώστα, επειδή κάνει συνεχώς ρεπορτάζ για τον Ποδοσάκιο. Το μόνο που θέλω να θυμίσω και αυτό με εξοργίζει και δεν θα πω τίποτα άλλο ήταν το χειροκρότημα και θυμάμαι τότε ήταν και Χριστούγεννα επί COVID, επί κορονοϊού, που μέχρι και το τρενάκι του Δήμου Εορδέας με την φιλαρμονική μπάντα πέρασε μέσα από την αυλή του νοσοκομείου και έλεγε τα κάλαντα. Και χειροκροτούσαν και βγαίναν από τα μπαλκόνια και τους χειροκροτούσαμε. Είναι δυνατόν να αφήνουμε να πεθαίνει το σύστημα υγείας που είναι για μας τους ίδιους? Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδόπουλε για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δύναμη και κουράγιο κύριε Παπαδόπουλε. Δύναμη και κουράγιο. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Κάπου εδώ έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή μας. Να σας υπενθυμίσω απλώς ότι η επόμενη ενημέρωση είναι στις 9. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια σε όλους.